πάμε λίγο στο παρελθόν. Πώς ήταν να είσαι μικρός στην ηλικία ποδοσφαιριστής, να φτάνεις στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 8 χρονών. Ναι. Ποιες είναι οι αναμνήσεις από εκείνες εκεί τις εποχές και πώς ένιωθες, πώς βίωνες και την προσμονή κάποια στιγμή να παίξεις στη μεγάλη ομάδα? Ήταν ένα όνειρο της οικογένειας το να έρθω στον ΠΑΟΚ. Έτσι ξεκίνησε. Ο μπαμπάς με έφερε στις ακαδημίες της ομάδος. Ξεκίνησα από 8 χρονών το 1996 στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά μεγάλωνα. Και όσο μεγάλωνα, έφτανε κοντά το όνειρο το οποίο είχα όταν πρώτο ξεκίνησα. Να φτάσω στην πρώτη ομάδα και να είμαι ένας από τους σημαντικούς παίκτες της ομάδας. Στη Τούπα ήσουν και ball boy, έτσι δεν είναι? Θυμάσαι από ευρωπαϊκούς αγώνες, έχεις αναμνήσεις? Πολλά παιχνίδια, ναι. Ερχόμουν, όπως όλα τώρα, τα παιδιά από τις ακαδημίες. Ήταν διαφορετικά χρόνια. Αισθανόμασταν διαφορετικά στο να μπούμε στην Τούμπα και να δούμε τα είδωλά μας να αγωνίζονται. Και ήρθε η στιγμή που είμαι ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που μπαίνουν στο γήπεδο και αγωνίζονται για την ομάδα. Θυμάσαι κάποιον αγώνα τότε από τους Ευρωπαϊκούς, κάπως ιδιαίτερα? Θυμάμαι το παιχνίδι με την Eindhoven μέσα στην Τούμπα, που ήμουν πάλι ball boy. Είχα μπει μαζί με τους παίχτες με τα χρώματα της Eindhoven. Τώρα πια είσαι αρχηγός, έχεις φτάσει να γίνεις αρχηγός στην μεγάλη ομάδα. Πώς θα χαρακτηρίζεις τη σχέση σου και το δέσιμό σου με αυτόν τον σύλλογο? Θα σου πω ότι είναι το δεύτερο σπίτι. Μεγάλωσα εδώ μέσα. Εδώ μέσα έχω καταφέρει τα πράγματα. Αυτός που είμαι αυτή τη στιγμή, το φίλο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, όπως ξεκίνησα μικρός, να έχω όνειρα για αυτόν τον σύλλογο. Και στη συνέχεια, τώρα που είμαι σαν αρχηγός, να έχω όνειρα για μεγάλες επιτυχίες. Πώς βιώνεις το ρόλο σου σαν αρχηγού μέσα στην ομάδα? Είναι δύσκολο, υπάρχει πολλή πίεση. Όχι μόνο για τον αρχηγό, αλλά γενικά για την ομάδα. Υπάρχει πίεση από τον κόσμο, από όλο το σύλλογο, για επιτυχίες. Αυτό άλλες φορές βγαίνει σε καλό για την ομάδα, άλλες φορές όχι. Αλλά είμαστε εδώ 25 άτομα ώστε να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Πες μας λίγο για τον χθεσινό αγώνα με την Καραμπά. Πού πιστεύεις ότι χάθηκε αυτός ο αγώνας, τι δεν πήγε καλά? Θέλαμε να μπούμε δυνατά στο παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια του Europa League. Ξέραμε ότι αν δεν μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, έστω να πάρουμε την ισοπαλία, δεν τα καταφέραμε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω πως όλα τα παιδιά προσπαθήσανε, δώσανε ό,τι είχαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και έτσι ήρθε αυτή η ήττα. Ο ΠΑΟΚ, έχουν γίνει βέβαια δύσκολα τα πράγματα για την πρόκριση, αλλά μπροστά του έχει ένα παιχνίδι από αυτά στα οποία πηγαίνει καλά, εκτός έδρας και απέναντι σε μεγάλη ομάδα. Πολλές φορές έχει φέρει αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ. Πιστεύετε ότι και τώρα μπορεί? Φυσικά και μπορεί. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχουν, όπως είπατε, αυτά τα παιχνίδια που η ομάδα έχει δείξει πρόσωπο και χαρακτήρα. Και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στη Φιωρεντίνα θα πάμε με την προϋπόθεση να πάρουμε μόνο την νίκη. Δεν σκεφτόμαστε κανένα άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη. Για να είμαστε ζωντανοί στην πρόκριση. Από την φετινή σεζόν του Europa League, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά μέχρι τους αγώνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσει ο ΠΑΟΚ σαν μαθήματα για το μέλλον? Σίγουρα, όταν έχεις θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους, να είσαι πιο σοβαρός σε αυτά τα παιχνίδια, να δείξεις περισσότερο πάθος, ώστε να καταφέρεις να παίρνεις τους βαθμούς που χρειάζεται για να περάσεις την επόμενη φάση. Πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ να τα πηγαίνει καλά η ομάδα σε ευρωπαϊκές νύχτες, πιστεύω? Είναι πολύ σημαντικό. Άλλο το πρωτάθλημα της Ελλάδας, αλλά άλλο η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο και στον κόσμο και στο σύλλογο και στους ποδοσφαιριστές, ώστε να παίζεις τα παιχνίδια, να τα δίνεις όλα, γιατί είναι κάτι που το βλέπει όλος ο κόσμος. Είναι παιχνίδια που σημαντικά και για την ομάδα, για το σύλλογο γενικά. Μιλήστε μας λίγο για τον ΠΑΟΚ σαν σύλλογο. Τι είναι αυτό που τον καθιστά ξεχωριστό και ποια είναι η θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ποια είναι και η σημασία του για την πόλη της Θεσσαλονίκης? Στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όλοι ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ, μεγαλύτερη ομάδα της πόλης, αλλά και στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες. Αυτό το έχουν κάνει και οι επιτυχίες που έχει φέρει ο κόσμος, που είναι πολύ δυναμικός. Αυτά πιστεύω είναι τα στοιχεία του συλλόγου.
Εσείς είστε οπαδός κυρίως του ΠΑΟΚ, ήσουν από πάρα πολύ μικρό παιδί. Ποια είναι η σχέση σας με τους οπαδούς μέχρι και σήμερα? Έχετε ακόμα σχέσεις με fan groups και τέτοια? Έχω φίλους που είναι οπαδοί της ομάδας, έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Εντάξει, άλλες φορές είναι καλές, άλλες φορές δεν είναι καλές. Ο κόσμος περιμένει επιτυχίες, περιμένει σημαντικά πράγματα από την ομάδα και αυτό προσπαθούμε όλοι. Άλλες φορές τα πράγματα δεν είναι καλά, άλλες φορές, αλλά είναι στα χέρια των ποδοσφαιριστών ώστε να καταφέρουν να έχουν τον κόσμο μαζί τους και να τους στηρίζει. Νωρίτερα μιλήσαμε και με τον προπονητή σας, τον κύριο Ήβιτς, με τον οποίο ήσασταν αρχικά συμπαίκτες και τώρα είσαστε παίκτης και αρχηγός και προπονητής στην ομάδα. Πείτε μας λίγο για τη σχέση και πώς έχει εξελιχθεί. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Όντως ήμασταν 4 χρόνια μαζί συμπαίκτες. Έχουμε περάσει στιγμές. Ξέρει και αυτό το σύλλογο. Γνωρίζει πολύ καλά την οτροπία του συλλόγου, τον κόσμο, πολύ σημαντικό. Και είναι ένας νέος προπονητής, ο οποίος και αυτός θέλει επιτυχίες όπως θέλουμε όλοι. Και θέλω να μιλήσετε τώρα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Λέμε ότι είναι ο 12ος παίκτης κτλ. Πόσο τη βοηθάνε την ομάδα, πόσο την στηρίζουν και μιλήστε μας λίγο, έχοντας δει και έχοντας ταξιδέψει και στο εξωτερικό και έχοντας δει και άλλες έδρες, πού θα κατατάσσατε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ? Για μένα είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Έχουν αυτό το μοναδικό τρόπο ώστε να σε οθήσουν να φτάσει στην επιτυχία. Αλλά έχουν και αυτόν τον τρόπο ότι όποτε η ομάδα δεν είναι καλά, όποτε οι ποδοσφαιριστές δεν δείχνουν το πάθος και τη συγκέντρωση, να βγάζει μια αρνητικότητα. Αυτό σε μερικά παιδιά δεν τους βοηθάει, τους ρίχνει ψυχολογικά, γιατί πολλά παιδιά από την ομάδα έχουν παίξει σε διαφορετικά πρωταθλήματα, διαφορετική κουλτούρα. Οπότε όταν συναντάνε μια ατμόσφαιρα λίγο πιο θερμή, ίσως να δυσκολεύονται. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά τα καινούργια. Να τους δείξουμε και να τους πούμε πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Και ο δικός σας ο ρόλος, ακριβώς επειδή μιλάτε για τα παιδιά τα καινούργια που έχουν να μπουν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση μέσα στην Τούμπα, ποιος είναι με το που έρχεται κάποιος καινούργιος παίκτης μέσα στην ομάδα? Προσπαθούμε οι πιο παλιοί που είμαστε στην ομάδα να του πούμε ότι. Να του μιλήσουμε για την ομάδα, τι περιμένει ο κόσμος, τις προσδοκίες που έχει σαν σύλλογος. Καταφέρουμε να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορούν να μπουν γρήγορα στο κλίμα και της πόλης. Της Ελλάδος γενικά. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει. Έχουμε μιλήσει και μιλάμε συχνά με τα παιδιά. Εχθές ήταν η 50η σας συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχετε σημειώσει 20 γκολ. Είσαστε ο πρώτος σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον σύλλογο. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν ξεκινούσα το ποδόσφαιρο, δεν το είχα καν στο μυαλό μου ότι να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αλλά μέσα από τα χρόνια και τη δουλειά έχω φτάσει να έχω πετύχει αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να σταματήσω εδώ, θέλω να έχω συνέχεια και να ξεπεράσω και άλλα ρεκόρ που έχει σαν σύλλογος και οι παίκτες που έχουν αγωνιστεί εδώ. Βρήκαμε μια φωτογραφία σας που είναι από ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το 2003 και είσαστε από αυτούς που κρατάνε το τύμπανο της Τούμπας. Ναι. Λοιπόν, σε ανθρώπους που δεν το έχουν ξαναδεί αυτό, γιατί αυτό θα παίξει στο εξωτερικό, που δεν έχουν ξαναδεί αυτή τη διαδικασία και χθες την πήραμε, την έχουμε σε εικόνα, μπορείτε να την περιγράψετε πώς είναι αυτό το πράγμα της Τούμπας? Είναι κάτι που γίνεται χρόνια. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε μεγαλώσει. Και εγώ από μικρός, όποτε έμπαινα μέσα, μου δόθηκε κάποια στιγμή να πω μέσα στο κέντρο του γηπέδου να κρατάω το τύμπανο. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Δεν μπορεί να την. Δεν μπορεί να το εξηγήσεις αν δεν είσαι οπαδός, δεν το έχεις ζήσει αυτό. Είναι κάτι σημαντικό και για μένα, αλλά τώρα που είμαι και σαν ποδοσφαιριστής, που τα βλέπω τις φωτογραφίες, είναι πολύ ωραία εικόνα. Συνήθως δεν έχετε βγει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούγεται. Το ακούτε μέσα από το τα... Το ακούμε μέσα, ναι, φυσικά ακούγεται. Πώς ακούγεται αυτό? Ακούγεται εμείς που το νιώθουμε και το γνωρίζουμε και το αισθανόμαστε, σηκώνει τη τρίχα ότι... Αυτή η φωνή που βγάζει η Τούμπα είναι ξεχωριστή. Πιστεύω πως σε άλλα γήπεδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.